Μόλις τώρα μας πήραν οι εργαζόμενοι από το Σωματείο των Εργαζομένων και μας ανακοίνωσαν ότι 9 εργαζόμενοι από τους 224 που είχαν προσληφθεί στις 22 Τετάρτου για τα λεγόμενα προγράμματα δεν είναι μέσα. Δεν έχουν προσληφθεί 9. Δεν ξέρουμε αν είναι περισσότεροι. Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί ότι 9 από τους προηγούμενους εργαζόμενους δεν είναι μέσα. Να κάνουμε ένα σύντομο ιστορικό για να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι που δεν έχουν ασχοληθεί αναλυτικά με το θέμα, ότι με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είχε εγκριθεί, η Περιφέρεια Αττικής πήρε 224 εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω της εμφάνισης και διασποράς κορονοϊού και για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Αυτό να θυμίσουμε, παρότι η θέση μας είναι για μόνιμο προσωπικό, για σταθερή εργασιακή σχέση, ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι ιδιαίτερα για τέτοιες θέσεις, παρόλα αυτά και εμείς είχαμε στηρίξει για τις ανάγκες της πανδημίας και αυτό που είχαμε μπροστά να προσληφθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 1η Ιανουαρίου του 2020, εγκρίθηκε η εκ νέου πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ξανά οι ίδιοι εργαζόμενοι, 224 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ξαναμπήκε το θέμα. Εμείς φέραμε το ζήτημα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μετατρέψτε τις θέσεις εργασίας αυτών των ανθρώπων που είναι χρήσιμοι, είναι αναγκαίοι, το έχουμε διαπιστώσει, μετατρέψτε σε αορίστου χρόνου. Μάλιστα, αυτοί οι εργαζόμενοι είχαν ενσωματωθεί σε υπηρεσίες όπως οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας, η πολιτική προστασία, δηλαδή είχαν ενσωματωθεί πλήρως στις ανάγκες των υπηρεσιών, είχαν αποκτήσει πλέον 4 και 4 μήνες 8 μια απαραίτητη εμπειρία. Οι συμβάσεις αυτές έληξαν αρχές του χρόνου. Για το λόγο αυτό, ως Λαϊκή Συσπήρωση, καταθέσαμε έτοιμα στην Οικονομική Επιτροπή, ζητώντας να εισαχθεί και να συζητηθεί άμεσα σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση το θέμα του να μην διώξουμε αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν. Από τη δίκηση δεν πήραμε καμία απάντηση. Αυτό είναι για πολλωστή φορά. Απλά το αναφέρουμε, είναι μόνιμη τακτική αυτή της διοίκησης. Σε κανένα ερώτημα, σε κανένα αίτημα να μην απαντάει. Επανήλθαμε τις αρχές πάλι του έτους με έγγραφο με το ίδιο αυτό αίτημα. Πραγματοποιήθηκε μία τηλεδιάσκεψη. Ο κύριος Πατούλης μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ο Περιφερειάρχης την έκανε. Ήταν μία τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη με τους συμβασιούχους, τους οποίους ανακοίνωσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ανακοίνωσε στους συμβασιούχους ότι θα φέρει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και αφήνοντας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει τους 224 εργαζόμενους χωρίς φυσικά να αναφέρει το πώς και το γιατί θα τους προσλάβει. Ερχόμαστε μετέπειτα και έχουμε αυτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 447 άτομα. Το είπε και ο κύριος Κατσικάρης, το επαναλαμβάνω. Είναι σημαντικό αυτό. Η απόφαση μιλάει για 447 άτομα. Και φυσικά για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Σήμερα μάθαμε ότι το χρονικό διάστημα πρώτον δεν θα είναι 8 μηνών, δηλαδή είναι μέχρι 5 εβδόμου, λιγότερο από 6 μήνες. Και δεύτερο μάθαμε ότι παρότι εγκρίθηκε με απόφαση, υπάρχει και απόφαση για 447 άτομα, η Επιτροπή ορίστηκε από τον ίδιο τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννης Κερνάκη, Αντιπεριφερειάρχη Γιάννης Κερνάκη και Γιάννης Πίνη δηλαδή, να αξιολογήσει την πρόσληψη 404. Τι απέγιναν οι υπόλοιποι 43 απόφαση. Μήπως προσλήφθηκαν χωρίς να το ξέρει κανένας. Δεν χρειάστηκαν. Μειώθηκε η προηγούμενη απόφαση. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντήσετε. Αυτό είναι κενό. Δεν το ξέρει κανένας. Εμείς δεν έχουμε κάτι με αυτούς που ορίστηκαν. Δηλαδή με τον κύριο Κόκαλη, την κυρία Κουρή, την κυρία Λεωνάρδου Πολυτίμη, η οποία ορίστηκαν για να εξετάσουν. Έχουμε όμως μία απορία. Αν θα ήθελαν, θα μπορούσαμε να τους δούμε την ώρα που μιλάμε και να τους ρωτήσουμε και ευθέως. Κάναμε την ερώτηση, απάντηση δεν πήραμε. Ποιες ήταν οι αιτήσεις για αυτές τις θέσεις. Οι αιτήσεις πώς ήταν. Με τον κίνδυνο να έχουμε λαθέψει πάνω κάτω, αλλά
στο ακριβές ποσό, δηλαδή στον ακριβώς αριθμό των ανθρώπων που έχουμε λαθέψει, μιλάμε για πάνω από 3.000 αιτήσεις. Εμείς έχουμε ένα νούμερο για 3.500 αν ισχύει. Αν δεν ισχύει, διορθώστε μας, το παίρνουμε πίσω, αλλά εμείς έχουμε ένα νούμερο για 3.500 αιτήσεις. Δηλαδή ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Κουρή, η κυρία Λεωνάρδου Πολυτίμη, σε λίγα 24 ώρα εξέτασαν 3.500 αιτήσεις και δικαιολογητικά. Θα ήθελα να δω την κυρία Λεωνάρδου Πολυτίμη, η οποία γνωρίζω ότι είναι και καταξιωμένη γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή, πρακτικά για αυτά τα 24 ώρα, η γυναίκα δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί τρεις μέρες για να τα εξετάσει, γιατί έληξε 24 πρώτου. Θα ήθελα να μου πει ειλικρινά πώς κατάφερε. Είναι ένας άθλος αυτός, πρέπει να το μοιραστεί μαζί μας. Πώς κατάφερε να δει 3.500 δικαιολογητικά ανθρώπων για να πάρετε τους δικούς σας. Για να πάρετε τους δικούς σας. Καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, αυτό είναι μια διάτρητη διαδικασία. Είναι μια διάτρητη διαδικασία. Δεν μπορεί να νομοποιηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή η διαδικασία η οποία έρχεται. Και έρχεται με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Δεν συζητάμε για άλλα μαργαριτάρια εδώ πέρα. Δηλαδή για τα κριτήρια που είναι εκτός ΑΣΕΠ και τα κριτήρια σε ορισμένα από αυτά μόνο η φωτογραφία δεν λείπει. Όχι σε όλα, αλλά σε ορισμένες από αυτές τις προσλήψεις δίπλα μόνο φωτογραφία δεν έχει. Όλα τα άλλα τα έχει. Θέλουμε έναν γαλανομάτι, κοντό, μόνο αυτό δεν έχει. Δείτε τα κριτήρια, τα έχω και εγώ εδώ μπροστά μου είναι, τα κριτήρια μπορούμε να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, είναι μια διάτρητη διαδικασία. Και υπάρχει μια καθαρή λύση. Καθαρή λύση ποια είναι? Οι 224 εργαζόμενοι που έχουν αποκτήσει εμπειρία, που δούλεψαν για την περιφέρεια, στο κάτω-κάτω της γραφής, από τους 224 εσείς τους πήρατε, ρε παιδιά, πώς τους πήραμε, εμείς τους πήραμε. Είναι 224 εργαζόμενοι. Πάρτε αυτούς τους εργαζόμενους, τους κρατάτε ομήρους, εξάμηνο, οχτάμηνο και ξανά μάνα τετάμηνο, όμοιροι άνθρωποι, εν έτη 2021, πάρτε αυτούς τους εργαζόμενους. Μετατρέψτε τις εργασιακές τους σχέσεις σε σχέση αορίστους δικά σας είναι όλα. Εσείς έχετε και τον Υπουργό Εσωτερικών, εσείς τα έχετε όλα. Προσλάβετε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, αυτή για την οποία τους προσλάβαμε και είναι χρήσιμη. Αποδείχτηκαν χρήσιμη. Και τα υπόλοιπα αφήστε.